Έχουμε στη γραμμή, νομίζω, ήδη τον δικηγόρο της πλευράς του κύριου Καρπίδη, τον κύριο Άρη Μαστρογιάννη, ο οποίος ήταν σήμερα και σήμερα στη Θεσσαλονίκη στο δικαστικό Μέγαρο και θα μας δώσει τα φώτα του. Κύριε Μαστρογιάννη, καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα. Είστε καλά? Καλά, μια χαρά. Θα χαρακτηρίζατε κι εσείς αναμενόμενη την απόφαση σήμερα του δικαστηρίου? Ναι, εγώ τη χαρακτήρισα αναμενόμενη. Ναι. Έτσι, κι εγώ. Και εγώ το ίδιο. 1,2 είναι ένα ποσό το οποίο είναι κοντά πάντως σε αυτό που είχε ζητήσει το ΙΚΑ στην ακροματική διαδικασία. Συνήθως τα δικαστήρια βγάζουν αυτό περίπου. Εκεί που είναι το δημόσιο είναι το ΙΚΑ, άντε σου λέει. Τόσο νομίζω είχε πει το ΙΚΑ. Ναι, το οποίο έχει μια υποθήκη, αν δεν κάνω λάθος, 1,060 στο ακίνητο. Όχι, αυτή είναι η οφειλή. Δεν έχει η οφειλή. Α, είναι οφειλή. Κατάσχεση. Ναι. Έχει κάνει κατάσχεση, ναι. Είναι μια οφειλή, η οποία μαζί με τις προσαυξήσεις έχει φτάσει στο 1 και το δημόσιο 2,2. Ένα 200 δεν είναι περίπου εκεί, ναι. Καταρχάς θα μας λύσετε μια απορία, κύριε Μαστρογιάννη, γιατί τη ρωτάει και αρκετός κόσμος. Ναι, τι γίνεται στην περίπτωση που βρεθεί αγοραστής, δηλαδή εκποιηθεί το ρήσιο, αυτός που θα το πάρει, θα πάρει μαζί και τα βάρη που φέρει το ακίνητο? Μπορείτε να μας το λύσετε αυτό, την απορία? Να σας το λύσω. Τώρα, οι εκαθαριστές έχουν κάνει μια αίτηση στο δικαστήριο και αναμένουν μια απόφαση που είναι τυπική απόφαση να προχωρήσουν στην εκποίηση. Είναι μια απόφαση, δηλαδή, γιατί πώληση δεν μπορεί να γίνει εδώ. Όταν ένα ακίνητο έχει βάρει 3-4 εκατομμύρια ευρώ και το δικαστήριο το εκτιμάει ένα 200, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να γίνει πώληση, γιατί αν πεις ότι το δικαστήριο είναι ένα 200, τι πώληση θα γίνει όταν τα βάρη που είχε πάνω το ακίνητο είναι 3,5 εκατομμύρια 4. Μάλιστα. Καταλάβατε. Ναι, κατανοητό. Γι' αυτό θα βγει μια τυπική άδεια από το δικαστήριο που θα δίνει τη δυνατότητα την άδεια στους εκαθαριστές να προχωρήσουν στην ποιήση. Όταν λέμε να προχωρήσουν σε εκποίηση, είναι μια δικονομική εξέλιξη που θα πάνε σύμφωνα με τις διατάξεις του πληθυσμού και εκποιήσουν το ακίνητο αυτό. Και το τίμημα το οποίο θα λάβουν θα διανυμηθεί από το δικαστήριο με βάση τις διατάξεις του πληθυσμού. Αν έγινε το πληθυσμό. Καταλάβατε. Καταλάβαμε, ναι. Αν δεν καταλάβατε, θέλω να το καταλάβετε αυτό, είναι προϋπόθεση. Ναι, ναι, κατανοητό. Δηλαδή έχουμε μια περιουσία, εκποιείται μια περιουσία και δεν αρκεί αυτό το τίμημα να ικανοποιηθούν οι δανειστές. Τότε τι κάνουμε? Μπορεί να πουληθεί, να πάει να το πάρει κάποιος? Δεν μπορεί να το πάρει. Όχι. Αφού το δικαστήριο εκτιμά και λέει ότι η απόφαση, ότι η τιμή του είναι 1,200, πώς να το πάρει ο άλλος όταν επάνω έχει προσημείωση που είναι 2,200 το δημόσιο και μια κατάσχεση του ΙΚΑ άλλο 1%. Καταλάβατε? Καταλάβαμε, ναι. Οπότε οι εκαθαριστές κάνουν μια αίτηση τυπική στο δικαστήριο και ζητάνε μια συγκεκριμένη διαδικασία με την οποία, δικονομική, με την οποία θα εκποιηθεί το ακίνητο. Αυτό ήδη το έχουν ζητήσει, περιμένουν τώρα την απόφαση αυτή για να κάνουν τη δημοσίευση. Για να πάει με αυτή αυτό το κάνατε σήμερα, έτσι, αυτή την αίτηση κάνατε σήμερα? Όχι, έτσι έχει γίνει προμηνός περίπου. Α, έχει γίνει, έχει γίνει. Ναι, ναι. Απλά σήμερα συζητήθηκε. Σήμερα συζητήθηκε, βγάζουμε τα χαρτιά μας για να βγει. Περιμέναμε να δούμε και πόσο βγαίνει το τίμημα, απλώς υπολογίζαμε να έρθουν περίπου μαζί αυτά, για να ξέρει και ο δικαστής του Αμαζό στην άδεια ότι έχουμε ένα 200, ένα αυτά τα βάρη. Τόσο πάει το ακίνητο, καταλάβατε. Ένας φίλος εδώ, να βλέπετε από την κουβέντα γεννιούνται και ερωτήματα για τους ακροατές, ρωτάει αυτή την αίτηση που κάναμε πριν από ένα μήνα, αν μπορούσαμε να την κάνουμε, λέει, τους προηγούμενους μήνες, είχαμε τέτοια δυνατότητα? Μα κατά πρώτον δεν είχαμε καμία δυνατότητα, γιατί απήχαμε συνεχώς. Μάλιστα. Έτσι. Ναι. Πότε έγινε αυτή? Όταν πήραμε την πρώτη άδεια για να μπορέσουμε να παρασταθούμε στο δικαστήριο για να βγει μια τιμή. Ναι. Καταλάβατε. Μάλιστα. Δηλαδή, αν το δικαστήριο έλεγε ότι είναι 10 εκατομμύρια η τιμή του ρυσίου, είναι 4 εκατομμύρια που λέγει ο Σκόρδας, ενδεχόμενα να μην χρειαζόμαστε. Σήμερα πάμε συγκεκριμένα και λέμε βγήκε αυτή η τιμή. Εμείς το έχουμε καταθέσει εδώ και 20-25 μέρες περίπου. Μάλιστα. Καταλάβατε. Ναι, ναι, ναι. Το καταθέσαμε τώρα. Συζητήθηκε, μόλις είδαμε ότι συζητήθηκε η αίτηση, προνοήσαμε γι' αυτό. Και ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να βγει η απόφαση. Πάντως είναι βέβαιο, δεν ξέρω, τουλάχιστον αυτό εκτιμάται, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κάπως να δώσει αυτό 1,2 τώρα. Οπότε λέω, μακάρι. Μακάρι βέβαια, εντάξει. Ναι. Μακάρι να βρεθεί. Μακάρι να βρεθεί. Αλλά να είμαστε λίγο ρεαλιστές και εναρμονισμένοι με το γενικότερο οικονομικό κλίμα, εντάξει. Ναι, ναι.
Οπότε λογικά θα πρέπει να πάμε σε μια διόρθωση. Πότε θα γίνει αυτή η διόρθωση της τιμής? Θα βγει με τις διατάξεις που σας είπα πριν. Δικονομικά επιδιώκουν οι καθαριστές συγκεκριμένη διαδικασία, αυτή που λέει και ο νόμος. Mm-hmm. Με βάση τη διαδικασία αυτή θα βγει πρώτη φορά, αν δεν υπάρξουν πλειοδότες θα πάει σε δεύτερη φορά. Mm-hmm. Και μετά θα ζητήσουν μείωση του τιμήματος από το δικαστήριο. Mm-hmm. Μάλιστα. Για να πάει σε μια τιμή που, όπως τουλάχιστον εκτιμάει η μεσητική αγορά, από ό,τι κάναμε λίγο ρεπορτάζ και Μαστογιάννη, για εκείνη την περιοχή δεν υπολογίζουν για ποσό πάνω από 400.000. Βαριά. Το ακίνητο αυτό. Ναι. Ξέρω εγώ, κάποιος άλλος μου είπε 250-300.000. Δεν ξέρω τι να σας πω. Ναι. Η ουσία εγώ παίρνω και σημειώνω ότι ο Άρης διαθέτει, έχει και ένα ακίνητο στην περιοχή, είναι από τις μοναδικές που έχει και ένα ακίνητο στην περιουσία του, που αυτή τη στιγμή εκτιμήθηκε από το δικαστήριο ένα 200. Ναι. Αυτό αντιλαμβάνομαι θα είναι και ένα όπλο στη φαρέτρα σας, στις επαφές που ούτως ή άλλως κάνατε και θα κάνετε με τους φορείς. Εσείς τώρα πώς το ακούτε αυτό? Ναι. Δηλαδή δεν δίνεις την άδεια, του λες να τελειώνω καθάρις, πώς να τελειώσω πρέδερφε, ναι, αφού έχω περιουσία εγώ. Ναι. Δεν είμαι σε εισαγωγικά πατεώνας να μην έχω κάτι να τελειώσω σε ένα μήνα. Mm-hmm. Ναι. Σωστό, καταλάβαμε και τη διαδικασία πάνω κάτω, τι ακριβώς περιμένουμε. Πάντως εγώ υπολογίζω, έτσι όπως μας το είπατε, ένα δίμηνο, τρίμηνο να το φάμε ακόμη, κύριε Μαστογιάννη. Τρίμηνο οπωσδήποτε. Αυτό δεν τι σημαίνει τώρα, για να το ξέρετε, να το καταλήξουμε αυτό. Η ΠΑΕ μπορεί να γίνει. Ναι. Εντάξει. Να γίνει, εννοείται, για την συνέλευση του ερασιτέχνη. Ο αθλητικός σύλλογος θα προχωρήσει τώρα τις ενέργειες προς τα τέλη, από ό,τι μίλησα με τον κύριο Ψηφίδη, προς τα τέλη του Απρίλη. Ναι. Μαζί με τον κύριο Γρόλιο θα προχωρήσουν στις γενικές συνέλευσεις που χρειάζεται για την ίδρυση της νέας ΠΑΕ. Ναι, ούτως ώστε να γίνει η Γενική Συνέλευση αμέσως μετά τη λήξη του πρωταθλήματος των αγωνιστικών υποχρεώσεων στις 15 Μαΐου. Αυτά δηλαδή, αυτά προχωράνε. Ναι. Το νομικό πλαίσιο που υπάρχει σήμερα δίνει τη δυνατότητα να ιδρυθεί η νέα ΠΑΕ, καταλάβατε. Ναι. Δεν είναι κάτι. Εμείς όπως είχαμε πει από την αρχή, προχωράμε ανεξάρτητα. Γιατί εκαθάριστη προχωράμε, ανεξάρτητα θα γίνει, η καινούργια ΠΑΕ θα γίνει. Ναι, σωστά. Είπατε ότι με βάση τον νόμο που ισχύει, ασφαλώς μπορεί να ιδρύσει νέα ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Το νομικό πλαίσιο που υπάρχει, μπορεί να το. Με αυτό υπάρχει νομικό πλαίσιο, μπορεί να ιδρυθεί. Mm-hmm. Να σας μεταφέρω, και δεν ξέρω, φαντάζομαι θα το γνωρίζετε κιόλας, γιατί μιλήσαμε πριν από λίγο με μέλη της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, οι οποίοι μας ενημέρωσαν ότι αύριο το μεσημέρι παραδίδεται στον κύριο Κοντονή, και αυτό είναι επίσημο και μπορούμε να το μεταφέρουμε και σε εσάς, το νέο αθλητικό νομοσχέδιο. Είναι τελειωμένη υπόθεση, όπως μας είπανε τουλάχιστον. Πρόσεξε να δεις κάτι. Από τη στιγμή που παραδίδουν αυτοί αύριο, είπε η Επιτροπή ότι παραδίδει αύριο στον Υπουργό το νέο νομοσχέδιο. Εγώ έρχομαι και λέω ότι θα δούμε τι λέει το καινούργιο νομοσχέδιο και ανάλογα με αυτό θα πράξουμε. Ναι. Σας το ρωτάω γιατί από ό,τι μας έχετε ενημερώσει και εσείς αλλά και ο κύριος Ψηφίδης παλιότερα, και αντικείμενο των επαφών άλλωστε με τον κύριο Κοντονή θα είναι και αυτό, να υπάρχει μια μεταβατική διάταξη, όπως λέγεται νομικά, που να εξυπηρετεί τις υποεκαθάριση εταιρείας. Αυτό θα το δούμε. Ναι. Μην προλαβαίνουμε κάτι. Ναι. Εγώ λέω, σας συζητάω με αυτά που υπάρχουν σήμερα. Mm-hmm. Με το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει σήμερα. Ναι, σωστά. Από εκεί και πέρα θα δούμε αν μας θεωρούν απαταιώνες, δεν μας θεωρούν απαταιώνες, δεν ξέρω τι λέει τώρα η κυβέρνηση. Ναι. Θα δούμε τι λέει το νομοσχέδιο. Υπάρχει βέβαια και η άλλη όψη του νομίσματος που έχει να κάνει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, με τον ισχύον νόμο. Εντάξει. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού λέει αυτά, δεν νομίζω, επειδή μίλησα μαζί με τον κύριο Γρόνιο, με τον κύριο Μποβαλάκη. Δεν νομίζω να ξέρει ακριβώς τα θέματα του Άρη. Ναι. Άρα δεν νομίζω ότι τα ξέρει. Ναι, νομίζω ότι. Εντάξει, δικό σας καθήκον, αλλά και γενικότερα θέλει να προστατεύσει για να δημιουργήσει ένα περιβάλλον προστασίας του δημοσίου, των αθλητών από τέτοιες καταστάσεις των μη πληρωμών. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα βρεθεί πρόσφορο έδαφος εδώ στην περίπτωση του Άρη. Και ιδιαίτερα την κατάσταση που είναι σήμερα. Ο Άρης επόμενες 20 μέρες, 30, μπορεί να προχωρήσει στην ίδρυση νέας ΠΑΕ. Ναι. Βλέπουμε ότι υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Ναι, βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως το καινούριο αφημί το χορηγεί το ΓΕΜΗ. Και εκεί υπάρχει ήδη μια ΠΑΕ ο Άρης με το ίδιο σήμα. Αυτό αφορά, εγώ λέω ότι μπορεί να ιδρυθεί ΠΑΕ. Ναι. Μετά το επόμενο στάδιο είναι να πάμε να πάρουμε αριθμό στο ΓΕΜΗ. Ναι. Η ΠΑΕ ιδρύεται στο ΓΕΜΗ,
υπάρχει αυτή η γνωμάτωση του Παπαλάκη. Ναι. Πράγμα το οποίο θα το δούμε συγκεκριμένα, καταλάβατε. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, εννοείται, ναι. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, μα ο κ. Παπαλάκη δεν ήξερε ότι εμείς έχουμε ακίνητα. Ναι. Δηλαδή το να τελειώσουν την εκαθάριση μέσα σε 3 μήνες είναι για αυτούς που δεν έχουν τίποτα. Μάλιστα. Ναι. Αν δεν έχεις κάτι, τελειώνει σε 20 μέρες. Ξέρετε τι λέω, κύριε Μαστρογιάννη, επειδή είστε και από τους άμεσους συνεργάτες του κυρίου Καρυπίδη, δεν θα ήταν πιο λογικό ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως μας έλεγε τουλάχιστον ο πρόεδρος του Ραζιτέχνη της προάλλες μετά το παιχνίδι προχθές του Κλειάτζη Βικελίδης, έχουν ήδη λογιστικοποιηθεί 750.000 ευρώ από μεριάς Καρυπίδη, κλείνοντας και το Φεβρουάριο. Και θα φτάσει το ποσό σίγουρα πάνω στο 1 εκατομμύριο. Δεν είναι λοιπόν λογικό και ψηφιστή κατεύθυνση ο κύριος Καρυπίδης, ο ίδιος δεν το έχει κάνει, δεν το γνωρίζω, να πάει και στον κύριο Παπαλάκη να γράψει και να πει: Κοιτάξτε, να δείτε, κύριε, εγώ έχω κάνει μια επένδυση, έχω βάρει, θα ρίξω 1 εκατομμύριο τουλάχιστον. Σας έχω πει ότι εγώ με τον κύριο Γρόλιο βρεθήκαμε αμέσως. Την επόμενη μέρα δημοσίευσης είμαστε στο γραφείο του κύριου Παπαλάκη. Ναι. Και κουβεντιάσαμε μαζί. Μάλιστα. Ο κύριος Γρόλιος τον ήξερε τον κύριο Παπαλάκη από πέρσι. Σωστά. Εκείνος έκλεισε και το ραντεβού και πήγαμε. Άρα προφανώς εδώ ο κύριος Παπαλάκης δεν μπορεί να μην δεν ήξερε όμως, κύριε Μαστρογιάννη, ότι είχε ακίνητο Άρης. Είχε γίνει από πέρσι αυτή η κουβέντα και η διαδικασία. Όχι, πέρσι ήταν άλλο θέμα. Δεν ήταν το θέμα του ακινήτου και της εκαθάρισης. Ένα άλλο θέμα είχε πέρσι ο Άρης. Αν δεν κάνω λάθος, δεν το ξέρω και καλά. Ναι. Σωστά. Όπως και να έχει, πάντως ένα-ένα ξεχωριστά θα τα αντιμετωπίσετε, όπως μας λέτε. Έχετε κάνει ήδη μια αίτηση κιόλας για να πάρετε μια άδεια από το δικαστήριο. Περιμένετε την απόφαση το επόμενο δεκαήμερο. Έτσι συζητήσατε, ναι, για να βγει η απόφαση το επόμενο δεκαήμερο. Περιμένουμε να βγει τις επόμενες μέρες, θα βγει η άδεια, δεν είναι κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Καρυπίδη, με αυτά με τη Βέρεια, έχουμε κάτι νεότερο? Έχουν δρομολογηθεί όλα. Έχουν δρομολογηθεί. Ναι. Γιατί είχε πει, νομίζω, τέλη Φεβρουάριου, αρχές Μαρτίου θα είχε απεμπλακεί από την Βέρεια. Πριν τελειώσουμε το ένα, πριν πάμε στην καινούργια, θα έχει τελειώσει αυτό. Έχουν γνώση οι φύλακες. Έχει γνώση οι φύλακες. Και για να εκμεταλλευτούμε έτσι και την καλοσύνη σας και μια και σας βρήκαμε έτσι εύκαιρο, κύριε Μαστρογιάννη, επειδή διαβάζουμε από το πριν, πως έχετε μας πείτε για μια επιχειρηματική είδηση για τα σούπερ μάρκετ του κυρίου Καρυπίδη, γιατί διαβάζουμε πολλά το τελευταίο διήμερο. Τις παράλληλες επιχειρηματικές του δραστηριότητες αναφέρομαι, αλλά δεν μπορεί να μην έχουν σχέση με τον Άρη. Διαπραγματεύσεις, ναι. Πάντως είναι μια ξεχωριστή εταιρεία ο Άρη. Εννοείται. Ναι. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Στο κομμάτι της ΕΠΟ, τέλος, να είναι το τελευταίο ερώτημα, κύριε Μαστρογιάννη, γιατί υπάρχει και πολύ σοβαρό ενδεχόμενο από ό,τι το έχουμε ψάξει, η ΕΠΟ να μην δεχτεί την εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και να δεχτεί κανονικά τον Άρη, έτσι είναι. Ναι. Σας λέω, είναι πολλά, δεν χρειάζεται τώρα να είμαστε μάντης. Αυτούν αυτά τα πράγματα πάρουν τη σειρά. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό κουράγιο, κύριε Μαστρογιάννη. Καλή συνέχεια.